μιλάμε τώρα για σχέδια. Γιατί δεν τα ξέρουμε αυτά. Θα κάνετε δημοψήφισμα. Εγώ χαίρομαι που δεν έχετε τα 10 δισεκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι. Εγώ άκουσα τον κύριο Φαλογιάννη μεταξύ αυτών των συμπαθητικών για τον Νεάντερταλ, για το φουλάρι και για το μυαλό που δεν έχω εγώ και έχει αυτό. Ότι θεωρεί του Έλληνε κατοίκου. Ναι, ναι, ωραία. Πήρατε πολύ αέρα και μα κάνετε το δικό στο μυαλό να ρωτήσετε. Πολλέ και ξυπνάει και δεν περνάνε εδώ, κύριε Κατσουλή. Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούστε. Κύριε Κεφαλογιάννη, η αλαζονία. Η αλαζονία εξηγείται. Καλά, δεν σα έκανε και τίποτα. Γιατί τούτη πέφτει. Όχι, διότι τώρα έχει πάρει και πολύ αέρα και μα κάνει και ξυπνάει ο κύριο Κατσουλή. Δεν σα έκανε τίποτα. Ακούστε, κύριε Κεφαλογιάννη. Η αλαζονία δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Διότι συλλογικά έχετε καταστρέψει τη χώρα. Ατομικά το βασικό επίτευγμα είναι η ορθή επιλογή πατέρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ λοιπόν, γιατί τα κάνετε αυτά. Εγώ λοιπόν, επειδή θέλω να τοποθετώ τις αντιπαραθέσεις προσωπικά, επανέρχομαι στην ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι, όταν ετοιμάζομαι να πω την ουσία με διακόπτεται. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η ιδιωτικοποίηση έχει βλάψει την εθνική οικονομία, έχει βλάψει τις τσέπες, ειδικά των πιο φτωχών ανθρώπων και κυρίως έχει βλάψει τις προοπτικές της οικονομίας μας για το μέλλον. Τα στοιχεία τα είπα προηγουμένως. Αλλά ας μιλήσω και ως φωτόρα. Μπορεί να έχετε δίκιο στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά οι δημόσιες επιχειρήσεις καταστρέψαν τη χώρα αυτή. Με τη διοίκηση του δικοματισμού. Με τη διοίκηση του δικοματισμού της διαπλοκής. Και η αριστερά το θα κυβερνήσει, δεν θα κυβερνήσει. Να γιατί του ταχώνω τώρα, επειδή έχει το θράσος να μας λέει διαπλοκή. Αλλά δίνεται προσωπικές χρειάς και δεν πρέπει. Γι' αυτό το τα κάνω. Επειδή επαναλαμβάνει τη λέξη διαπλοκή. Δίνεται προσωπικές χρειάσεις και δεν πρέπει, κύριε Κεφαλογιάννη. Ναι, επειδή μπροστά μου λέει τα θέματα της διαπλοκής. Λοιπόν, μπροστά μου. Γιατί ο πατέρας σας τι γίνεται, τι έχει κάνει με την διαπλοκή, κύριε Κεφαλογιάννη. Από το 98, ωραία, κύριε, παρακαλώ. Είχε καταδίκιο ο κύριος Κεφαλογιάννης για αυτό το θέμα. Εκεί όπως βλάκας είστε, κύριε Κατρούγκαλο. Παρακαλώ. Ο πατέρας μου ήταν ο μεγαλύτερος αντιστασιακός συγκρίτης μαζί με πολλούς άλλους κριτικούς. Και δεν ήταν διαπλεκόμενος. Ούτε εσείς είστε ηλίθιος, κύριε Κατρούγκαλο. Τώρα παρακαλώ. Παρακαλώ για τον δικό σας. Μιλάτε εσείς για τον πατέρα μου. Ακούστε. Εσύ ο ανόητος. Λοιπόν, παιδιά. Τον Κώστα. Παρακαλώ. Εσείς δεν ξέρετε εσείς τι λέτε. Εσείς ο ανόητος μιλάτε για τον πατέρα μου. Να μιλάτε πολιτικά και από εξουσίας. Από εθνική αντίσταση. Εγώ μίλησα για τη διαπλοκή. Εγώ μίλησα για τη διαπλοκή, κύριε Κεφαλογιάννη. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο ότι μιλάει για τον πατέρα μου. Είναι απαράδεκτο. Βάλατε και πατεράδες μέσα τώρα. Τα βάλατε όλα. Εγώ μίλησα για το σύστημα της διαπλοκής, κύριε Κατρούγκαλε. Για το σύστημα της διαπλοκής, κύριε Κεφαλογιάννη. Το σύστημα της διαπλοκής. Είστε διαπλεκόμενος. Είστε διαπλεκόμενοι στο κόμμα σας. Μέχρι το λεμό. Παρακαλώ. Μας φαίνεται σε τρομερά δύσκολη θέση. Για διαπλοκή. Για εσάς παρακαλώ. Για εσάς και για το Πασόκ. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Παρακαλώ.